Σε σχέση με τα ακίνητα, η εκτίμησή μας είναι ότι μετά την μείωση του ορίου της αντικειμενικής αξίας σε ατομική βάση από τις 400 στις 200.000 για την υπαγωγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων πέραν των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναζητήσουμε κίνητρα για την οικοδομή και γιατί είναι ήδη πολύ επιβαρημένο το ακίνητο. Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό, κάτι που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον μεσαίο και από τον φτωχό, κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, να αποδώσει γρήγορα, να μην εξαρτάται από τον μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία, που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, μία μεσοσταθμική επιβάρηση, ένα τετραγωνικό μέτρο της τάξης των 4 ευρώ, που σημαίνει ότι εκεί που έχουμε χαμηλές τιμές ζώνης και χρήσεις οι οποίες είναι λαϊκές, μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει μόλις 0,5 ευρώ, 50 λεπτά. Ενώ κάπου που έχουμε πολυτελή κατοικία, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, για παράδειγμα, κάποιος θα πληρώσει 10 ευρώ. Θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο που ήδη προβλέπει ο νόμος για το τέλος ακίνησης περιουσίας και η επεξεργασία η οποία θα ανακοινωθεί την Τρίτη από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με την ΔΕΗ θα έχει όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα λαμβάνουμε φυσικά υπόψη το ποιος είναι μακροχρόνια άνεργος, το ποιος είναι ανάπηρος, το ποιος είναι τρίτεκνος και πολύτεκνος, το ποιος υπάγεται δηλαδή στο κοινωνικό τιμολόγιο 1 και κοινωνικό τιμολόγιο 2 της ΔΕΗ. Θα λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές που έχουν επέλθει φυσικά στις αξίες της γης, γιατί η λεγόμενη κοινωνική, η ταξική διαίρεση του χώρου σημαίνει πάρα πολλά και για την εισοδηματική διαστρωμάτωση και για τη λειτουργία της κοινωνίας μας. Και επίσης ξέρουμε ότι το μεγάλο μέρος της περιουσίας των Ελλήνων είναι επενδεδημένο σε ακίνητη περιουσία. Θυμίζω ότι δεν έχει εισπραχθεί ούτε ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 9, ούτε το ΕΤΑΚ του 10, λόγω αδυναμίας της φορολογικής διοίκησης. Άρα έχουμε έναν πρόσθετο λόγο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα προσπαθήσουμε η ίσπραξη να γίνει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ταμιακά, ώστε δημοσιονομικά να εγγραφεί στο έτος 2011, και για το έτος 2012 η ίσπραξη θα γίνει με πολλές δόσεις για να το αντέξει η κοινωνία.